οι οποίες καταλέγεται στις κορυφαίες σοπράνο κλασικής μουσικής στον κόσμο και ταυτόχρονα είναι η μόνη προσωπικότητα που φέρει στο κύριο στον τίτλο της πρέσβυρας καλής θέλησης της σύγχρονης αρμοστής του ΕΕ για τις προσωπικές πρόσφυγες. Αυτές οι δύο ιδιότητες της εξαιρετικής ερμηνεύτριας της όπερας και της αποστρωμένης ακτιβίστριας των ανθρώπινων δικαιωμάτων συναντώνται με αδιάσπαστο και ενιαίο τρόπο στο πρόσωπό της. Ο χρόνος που είναι διαθέσιμος απαγορεύεται κυρίως από τις δοκιμές για την τελική συναυλία την Κυριακή 9 Απριλίου. Θα πρέπει να σεβαστούμε κατά ανάγκη τις ιδιαιτερότητες αυτής της προετοιμασίας και να περιοριστούμε στα 45 λεπτά που με μεγάλη χαρά μας έχει διαθέσει η Κυριακή για την σημερινή συνέντευξη τύπου. Γι' αυτό το λόγο παρακαλώ τον πρόεδρο του Οργάνωσης της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Πιτροπούλο, να λάβει ευθύς αμέσως το λόγο. Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη μεριά μου, να καλωσορίσω πρώτα απ' όλα την κυρία Χέντριξ, την εξαιρετική τιμή που μας κάνει. Είναι προφανές ότι είναι εξαιρετικά συγκινημένος για την περίσταση. Ανήκω σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στα θαύματα, όμως να έχω η ζωή καμιά φορά μας διαψεύει και μερικά μικρά θαύματα συμβαίνουν. Αυτό συμβαίνει σήμερα στο Μέγαρο, κατά την γνώμη μου, ένα μικρό θαύμα. Το θαύμα αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι μία από τις ωραιότερες φωνές στον κόσμο, αυτή της κυρίας Χέντριξ, θα ενωθεί στο πλαίσιο του 7ου Μαρτιακού Φεστιβάλ του Μεγάλου της Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τις φωνές 500 παιδιών, τα οποία μοιράζονται σε 7 φωνητικά σύνολα από όλη την Ελλάδα, αλλά και μεταξύ αυτών και τις φωνές 20 παιδιών προσφύγων από τη Συρία και το Ιράκ, σε μία διπλή κίνηση έναρξης, επιτρέψτε μου να πω, γιατί ο τίτλος του όλου project λέγεται Freedom, ελευθερία, και η ελευθερία για μέσα εδώ στο Μέγαρο είναι αυτή ακριβώς η διπλή ένταξη. Η πρώτη ένταξη του ατόμου στο σύνολο της χοροδίας, σε μια κοινότητα, και η δεύτερη ένταξη της κάθε χοροδίας χωριστά στο σύνολο των χοροδιών, ας πούμε, κάνοντας ένα κοινό οικουμενικό όλο. Αυτό για μας είναι ελευθερία, αυτό για μας είναι Freedom. Ταυτόχρονα όμως, στο Μέγαρο, ενώνονται μία από τις πιο δυναμικές και συνετείς ακτιβιστικές φωνές παγκοσμίως, μία φωνή ταγμένη στην υπόθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταλαβαίνετε ότι μιλώ και πάλι για την κυρία Χέντριξ. Συναντιέται με τις φωνές παιδιών που ξεριζώθηκαν βία από τον τόπο τους για να εγκατασταθούν μετά από ένα δολοφονικό από πολλές πλευρές ταξίδι σε κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα. Τις φωνές της κυρίας Χέντριξ και των προσφυγόπαιδων συνοδεύουν και ενισχύουν οι φωνές των υπόλοιπων παιδιών από την Ελλάδα και επιτρέψτε μου ξανά να πω, τις φωνές αυτές συνοδεύουν και ενισχύουν, συνοδεύει και ενισχύει η φωνή όλης της Ελλάδας, η οποία είναι γνωστό ότι στο προσφυγικό ζήτημα στάθηκε μόνη να υπερασπίζεται την τιμή όλου του κόσμου. Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, μετά τις πρώτες χρονικά συναυλίες που διοργάνωσε το ίδιο σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων, μετά από άπειρες προσκλήσεις προσφύγων να παρακολουθήσουν δωρεάν τις οποιασδήποτε γνώσεις μας, μετά τις συναυλίες συμπαράστασης που έδωσε για τους πρόσφυγες, μετά από σειρά καλλιτεχνικών δράσεων αφιερωμένων στο προσφυγικό δράμα, κάνει σήμερα ένα βήμα παραπάνω, τόσο σε συμβολικό όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο. Εκπληρώνει τον ρόλο του ως θεσμού πολιτισμού. Και επιτρέψτε μου εδώ τέλος να ευχαριστήσω από την καρδιά μου, είναι προφανές, όλο τον κόσμο του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης που δούλεψε πάρα πολύ σκληρά για να βγει
και κυρίως να εντάξεις μέσα στις χοροδίες αυτές τα προσφυγόμενα σε μια νέα δική τους χοροδία. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που έτρεξε του Μεγάλου, να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την φίλη μου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την Ιωάννη Ναούλου, η οποία το ανέλαβε αυτό εξ αρχής, και ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω δημοσίως την εταίρα κυρία που κάθεται δεξιών, την κυρία Μελικοπούλου, η οποία είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ και η οποία εξ αρχής ανέλαβε με χαρά, με χαμόγελο, αυτόν τον τεράστιο άθλο να εντάξει τις φωνές των προσφύγων μέσα στις δικές της χοροδίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Παρακαλώ, κύριος Γιώργος Αναγγλίου Λαχαρίδης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάλου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος είναι και συντέλης του έργου Daisies, το οποίο θα ακουστεί σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, είναι η Κυριακή. Και το οποίο βεβαίως είναι αφιερωμένο στην κυρία Χέντρας. Καλώς ήρθατε. Σόμαξ. Καλώς ήρθατε. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή. Και για το μέλλον μουσικής, για όλους μας που βρισκόμαστε στο πάνελ σήμερα, αλλά και για μένα ειδικά σήμερα. Γιατί πρέπει να σας θυμίσω πριν από 7 χρόνια την πρώτη κίνηση για να μπορέσει να δημιουργηθεί, να μπορέσει να φυτευθεί ο σπόρος αυτού του φεστιβάλ, το οποίο ξεκίνησε, πρέπει να θυμηθούμε όλοι μας, με τις δυνάμεις του τόπου, της πόλης, και μέχρι σε 7 χρόνια έχει κατορθώσει να αποτελεί πλέον θεσμό με κύρος, με ταυτότητα, αναγνωρίσιμο θεσμό διεθνώς, ο οποίος έχει δυνατότητα όχι μόνο να μεγαλώνει σε μέγεθος φέτος για πρώτη φορά, το φεστιβάλ έχει γίνει πλέον μία εβδομάδα, αλλά να φιλοξενεί και προσωπικότητες του κύρους και της Εμπέλειας και της Παραπαραγέννης. Αυτό πιστεύω ότι είναι σπουδαίο, και ελπίζω και εύχομαι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στα επόμενα χρόνια να μεγαλώνουμε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ και όσο περνάει ο χρόνος να ριζώνει ακόμη περισσότερο στο μέλλον μουσικής και στον τόπο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα και για ένα δεύτερο λόγο, διότι η Μπάρμπαρα Χέντριξ φέτος θα χαρίσει φωνή της στο σενέργο το οποίο έγραψε όταν ήμουν 18 χρονών για πρώτη φορά. Και το παρουσιάσαμε κάποιοι από εσάς που το θυμάστε στο πλαίσιο της πολιτιστικής πρωτεύουσας Θεσσαλονίκη 1997 υπό τη διεύθυνση του Πίτερ Έρντι. Και σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να το ακούσω από το στόμα μιας σπουδαίας προσωπικότητας. Και την ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. I thank you with all my heart for granting your voice in this piece that so many years ago. I never imagined that this is happening somewhere. Your caliber, thank you so much. Είναι ένα πολύ σημαντικό φεστιβάλ φέτος και για έναν άλλο λόγο. Γιατί αν προσέξετε, συνδυάζεται πλέον για πρώτη φορά ένα σημαντικό θεσμό με έναν άλλο πολύ σημαντικό θεσμό που αφορά στη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων που έχουν στη Θεσσαλονίκη. Είναι υπέροχο να έχει φτιάξει δύο παιδιά, ένα 7 χρονό, ένα 3 χρονό, και να τα βλέπει να γίνονται καλύτεροι φίλοι και να εμπνέουν ο ένας τον άλλον, αλλά και όλους τους υπόλοιπους μέσα από μια συνεργασία. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και νομίζω ότι πρέπει να καταγραφεί. Είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που έχουμε μαζί μας την Μαρή Μπετσταμ. Είναι μια σπουδαία μεταγωγός, σπουδαία μάιστρος. Θα ξεκινήσει από αύριο τα εργαστήρια, το κύκλο εργαστηρίων με τα παιδιά.
και θα δούμε ένα υπέροχο αποτέλεσμα την Κυριακή. Μέχρι στιγμής οι πρόβες που έχω παρακολουθήσει είναι εξαιρετικές και οι συναντήσεις φύσης. Πρέπει να τονίσουμε φέτος το φεστιβάλ έχει 25 προβίες από όλη την Ελλάδα, εκτός των 6 που συμμετέχουν στο κύκλο εργαστηρίου. Και επίσης να ευχαριστήσουμε θερμά την Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου για τη συμμετοχή και την αγωγή της. Είναι η πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Χοροδιών που παρουσιάζεται μια συνεργασία δύο ορχιστρών και τόσων χοροδιών επί σκηνής στην καταληκτική συναυλία. Θα είναι μια πραγματική πανηγυρική συναυλία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Μαρία Κουδικοπούλου. Χωρίς τη Μαρία δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Πρόκειται για έναν εκτός από μια καταπληκτική μουσικό και για μια καταπληκτική δύναμη οργάνωση πίσω από όλα αυτά. Και πραγματικά την ευχαριστώ για όλα. Και τέλος, όπως πάντα, τους αγαπημένους συνεργάτες μου στο Βέβαιο Μουσικής Θεσσαλονίκης είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Τίποτα από όλα αυτά που λέτε δεν μπορούσε να γίνει χωρίς αυτούς. Και για μένα παραμένει πάντοτε τιμή και μεγάλη χαρά να συνεχίσω να συνεργάζομαι μαζί τους. Αυτά τα θαύματα στα οποία αναφέρθηκε ο πρόεδρος προηγουμένως δεν γίνονται αν δεν υπάρχουν πρώτα τα θαύματα ανθρώπινα από δίπλα και αξίζει να το θυμόμαστε αυτό κάθε φορά που χαιρόμαστε για την εξέλιξη ενός τόσο σημαντικού θεσμού που μόνοι μας δημιουργήσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δίνω το λόγο και προφανώς στην κυρία με προειδοποίησε ότι δεν θα σταματάει πολύ στις προτάσεις για να μπορώ να μεταφράζω. Οπότε συγχωρήστε με αν χάσω κάποια πράγματα. Θα ήθελα να ρωτήσετε κάτι πριν ξεκινήσει τι είναι. Αν έχετε την καλοσύνη και εγώ σας ξέρω My name is Kongalides. I would like to, first of all, to welcome you in Thessaloniki. I did my research concerning you before I came for this press conference. There are at least two things about you that are of great interest for Greeks. First of all, your participation in the first performance of Lord Byron back in 1972, if I'm not wrong. Lord Byron was very popular in the 18th century among Greeks because he was involved in the Greek revolution at that time. I have no idea about what is it, was it an opera or was it a concert about Lord Byron? Lord Byron. Yes, that was a long time ago. yes, it was an opera. It was an opera that we did at And you're a graduate from the Juilliard School. Yes, when I was still a student. Yes, and that was now the composer's name, the American composer. I have to look it up because it's slipping my mind. But it was at the Juilliard School, our president of the school was the composer, and so he was very much wanting to have us, his contemporaries, do commissions for the school. And that was one of the commissions was the opera Lord Byron. Ο πρόεδρος της Τζούλια Σκουρ τότε ήταν ο ίδιος συντέτης και ήθελε πολύ οι σύγχρονοι του να γράφουν την καινούργια έργα να παρουσιάζουν και έτσι προέκυψε και η όπερα Lord Byron. And the second thing, I read that Hong Karajan Όχι, έχω δύο πράγματα που ενδιαφέρουν τους Έλληνες. Και το δεύτερο ενδιαφέρει. Μα ήδη είπε ερωτήσεις πριν. The second thing is that Von Karajan once said about you, described another you, as having the same passion and in your interpretations of music, like Maria Callas. Yes, that's
Yes, well, he did. And Maria Callas is a Greek. Yes, I mean, I don't mean to present Maria Callas to him. I think what he meant was, I mean, not at all that I was like Maria Callas, because she that was a unique artist. Nobody can be like her or should try to be like her, but can have her as an inspiration. I was a member of that master class at the Juilliard School with her. Our repertoire was totally different. I mean, she said she didn't really like Mozart, but I think it was because she didn't really understand Mozart. But Mozart has definitely been my most, I would say, constant companion through these last 40 years. But I think what Carrion meant was our attitude toward the music. I think Maria Callas was always put the composer first, what the composer had written. She was very faithful to the composer. And I think that maybe that is it was in her attitude toward music that he thought that I reminded him of a certain passion that she had. Thank you very much. Η Χέρις μας λέει ότι δεν προσπάθησε ποτέ να μοιάσει στην Μαρία Γκάλας. Κανείς δεν θα έπρεπε να προσπαθήσει να τη μοιάσει ποτέ, γιατί ήταν μια πολύ ξεχωριστή και ιδιαίτερη και σπουδαία περίπτωση. Αλλά έτυχε να συμμετέχουν στο ίδιο masterclass μαζί. Και αυτό το οποίο υπογράμμισε ο Γκάλαγερ τότε ήταν η στάση του απέναντι στο συνθέτη του έργου. Και έμοιαζε πάρα πολύ στάση του. Όπως η Μαρία Γκάλας έτσι και η Μπάρμπαρα Χέντριξ, όταν ερμηνεύουν ένα έργο, αισθάνονται απέναντι σεβασμό για το συνθέτη του έργου. Not everyone at once, please. Okay. There's a young lady there. Yes? Hello? Wait, can you get the mic? Rodrigo from ERD. I would like to ask you, do you believe that the European Union governments and politicians and people have the right to listen to one another? You have to be open to other people. And it is such an important lesson for life. To learn that you just can't go off and sing by yourself because it doesn't work. You have to be together with the conductor and listen to the others. So the opportunity to sing with the children, the opportunity to come back, I've been here before, just professionally 2 or 3 times before last year. And also I was curious to see what has happened in this last year to the refugee situation here. In Greece, and so that's what brought me back. I mean, I do believe in miracles. Every day, I believe in miracles. And I was very happy to discover her.
And also will be given a briefing and see what's the difference between the site that I visited last year and this year and the conditions. I do know that there are, that the population has really gone down from over 1,000 to around 200. I know that what we're doing now is, well, we have, there are about 46,000 people who still remain, some waiting for the European Union to do what they promised to do in terms of relocation to other European countries, but also we're trying to make life better for those who are here, getting them into apartments, because the trip, first of all, what was going on in the places that they left was horrible. Then the trip over the water with people who didn't swim on boats that were not sure, finally to arrive, the trauma, and as much as year next year I can to make their life more like normal. So we have a project of putting people, trying to get people into apartments that we're asking of course our partners, European Union, to support. Also, I must say that we're very, very happy for the support that we get from the Greek authorities. I said last, when I gave my speech at the European Union, I asked all the member states to please show solidarity to the countries that are surrounding Syria, for instance, like a country like Lebanon, which has a population of 4 million people, but which has 2 million refugees, 500,000 of those Palestinians, but also within Europe to show solidarity to countries like Greece and Italy, who are really on the forefront of the rivals of these traumatized families. So, of course, there's a lot that has been going on in the last year, but there is still much more to do, and I think that if the European other member states, other than the three that have been the most open, which have been Austria, Germany, and Sweden, this would not be a crisis. This is not, if you look at Lebanon, it's a population of 4 million people. It has 1.5 million Syrian refugees. For Europe, 46,000 people is not a crisis. It means we have to take our responsibility as Europeans, but also as members of the family of humanity. If this was your family, and I'm not really talking to you because you're doing a great job, but for the rest of, for those European countries such as Hungary, you know that in 1956, the UNHCR was founded in 1951, but in 1954 was when everything came into effect. And in 1956, our biggest operation was when 200,000 Hungarians fled after the Hungarian Revolution. Αυτά που έχει υποσχεθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πραγματοποιηθεί ή όχι. Επίσης, πρωτοστατεί σε μια προσπάθεια να τοποθετηθούν κάτοικοι του κέντρου διαβατών σε διαμερίσματα με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το τραύμα το οποίο έχουν υποστεί αυτοί οι άνθρωποι κατά το ταξίδι τους μέσα στη θάλασσα είναι τεράστιο. Και αυτό που πρέπει να έχουμε όλοι κατά νου και να προσπαθούμε είναι να τους εντάξουμε στην κοινωνία με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε, να τους κάνουμε να ξανανιώσουν άνθρωποι και μας υπογραμμίζει ότι για την Ευρώπη οι 46.000 πρόσφυγες αυτή τη στιγμή βρίσκονται εδώ είναι ένα τίποτα μπροστά στα 5,5 εκατομμύρια προσφύγων που βρίσκονται πριν από τη στιγμή στο Λιβάνο. Και ότι πρέπει όλοι να επιδείξουμε συνεργασία, ταπεινοφροσύνη και solidarity, πώς το πρέπει να γίνει. Σου κατελείς, συγγνώμη, διευθύνθηκες
this program is freedom. Have you ever met refugees who felt free? As well. So, yes, I've met refugees who are just like us. There are some who are nice, some who are not nice, some who are honest, some who are not honest, who are funny, who are help other people. Refugees are just like us. And freedom, I think, is a state of mind. Η κυρία Χέντριξ απαντά, η ερώτηση ήταν αν έχει γνωρίσει πρόσφυγες που αισθάνονται να είναι ελεύθεροι, που αισθάνονται ελεύθεροι. Και η κυρία Χέντριξ μας λέει ότι η ελευθερία είναι μια κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο. Δεν είναι κάτι το οποίο χαρίζεται στο άτομο από κάποιον άλλο. Η ελευθερία δεν είναι κάτι που σου δίνει κάποιος, αλλά κάτι το οποίο το αισθάνεσαι μέσα σου. Ο Νέλσον Μαντέλα ήταν στη φυλακή για δεκαετίες και όμως υπήρξε πάντοτε ελεύθερος και δεν θα διαχώριζε με βάση αυτό το πώς βλέπουμε τους πρόσφυγες σε σχέση με εμάς. Οι πρόσφυγες είναι ακριβώς όπως εμείς, άλλοτε καλοί, άλλοτε υποκριτικοί, έχουν χιούμορ, άλλοι δεν έχουν. Είναι άνθρωποι που έχουν τη σημασία της λέξης και η ελευθερία είναι μια κατάσταση ίσου. Before we take another question, I'd like to talk about the guest that I brought here to this festival, was Marie. I met Marie 3 years ago through a mutual friend, and she said I work with children, a children's choir. Because in Sweden, choir music is very, very a part of the Swedish culture, but very often it's connected to the church. So if you're not a part of the church, or if you don't have a Christian religion, you don't get to sing in church so much, in a choir. And she has a project, which I will let her tell you about, with children who are not in the city of Stockholm, who live outside the city, what we call the French banlieue. She told me about a project, and I said, yeah, that sounds interesting. To do a cantata, which was called African Madonna, which had been written by a composer from New Zealand at the time of the Ethiopian famine. And I did that, and it was one of the most wonderful experiences. For months afterwards, I was still singing the music in my head. She said, well, you know, what would you like to be paid? And I said, well, why don't we try to raise some money for the UNHCR? And her choir, not just the concert they did with me, for the whole year, they brought in money for the UNHCR, and they managed to raise $10,000, this small youth choir, children's choir, really. So now I would like for Marie to talk a little bit, I'm asking her a question, why she's here, and to explain a little bit why I wanted to bring someone from Sweden to this project. Give me one moment. Barbara Hendrix is saying that they met with Marie Vestam about 3 years ago. Oh, sorry. Better than a guy. So I may be a Christian, but I have a Muslim son now. He's called Mustafa. And everyone cannot take one in. I realize that. For me, it's no problem at all. But we